Εκ των συνηγόρων της οικογένειας του θύματος, ο κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Κωνσταντόπουλε, έχετε ήδη έτσι εκφράσει κάποιες αντιρρήσεις σχετικά με την απόφαση. Να ακούσουμε από εσάς αναλυτικά τι ακριβώς έχει συμβεί και ποια είναι το πρόβλημα. Δεν έχω εκφράσει απλώς κάποιες αντιρρήσεις. Έχω διατυπώσει δρυμύτατη κριτική, γιατί αυτή η απόφαση δεν ικανοποιεί ούτε το περιδικαίου αίσθημα της ελληνικής κοινωνίας, προσβάλλει τις αρχές της λογικής με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί η δικαιοσύνη και επιπρόσθετα παραβιάζει με τρόπο ρητό βασικές αρχές απονομής της δικαιοσύνης, όπως λόγου χάριν αυτή η αρχή της αναλογικότητας. Η ποινική μεταχείριση, λέει, κάθε παραβατικού ατόμου πρέπει να είναι ανάλογη της βαρύτητας και των συνεπειών της πράξης για τις οποίες κατηγορείται. Πρέπει να τηρείται αυτή η αρχή της αναλογικότητας. Τώρα, με ποια λογική το μικτό ορκωτό εφετείο Λαμίας απεφάσισε ότι ναι μεν είναι δολοφόνος ψυχρός ο Κορκονέας, ότι δηλαδή εκτέλεσε Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο από πρόθεση και με άμεσο δόλο, αλλά ναι μεν είναι ψυχρός δολοφόνος, αλλά πρέπει να βγει το γρηγορότερο από τις φυλακές. Κύριε Κωνσταντόπουλε, βοηθήστε μας να καταλάβουμε κάτι, επειδή υπάρχει... Ο άλλος ειδικός χρόνος που ήταν η σκιά του Κορκονέα δίπλα-δίπλα και ώρες λειτουργούσαν μαζί, κηρύχθηκε αθώος. Κύριε Κωνσταντόπουλε, βοηθήστε μας να καταλάβουμε κάτι ως προς το πώς εκδόθηκε η απόφαση. Μάλιστα. Έχει να κάνει με τις νέες διατάξεις του ποινικού κώδικα όσον αφορά τα ελαφρυντικά για τον πρώτερο έντιμο βίο ή ήταν μια διάταξη η οποία ούτως ή άλλως υπήρχε στην κείμενη νομοθεσία? Έχει να κάνει με το πλαίσιο ποινικής μεταχείρισης ενός που καταδικάζεται τελεσίδικα, έτσι όπως ορίζεται πλέον με τους νέους κώδικες. Δηλαδή, άλλωστε και γι' αυτό μεθοδεύτηκε η έκδοση της αποφάσεως στις 29 Ιουνίου. Με την αναβολή. Η απόφαση έπρεπε να βγει στις 19 Ιουνίου. Μέχρι τότε, επί 3 χρόνια, η πρόεδρος του δικαστηρίου επίεζε λέγοντας ότι καθυστερούμε, πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση. Ο αργός ρυθμός οφειλόταν στο γεγονός ότι το εφετείο Λαμίου έχει μόνο μία έδρα συνεδριάσεων για όλα τα δικαστήρια της αρμοδιότητάς του. Εν πάση περιπτώσει, ενώ λοιπόν μέχρι τις 19 Ιουνίου η τάση την οποία εξεδήλωνε η πρόεδρος του δικαστηρίου ήταν μην καθυστερούμε, να προχωράμε όσο γίνεται, να εξοικονομούμε χρόνο, στις 19 Ιουνίου ανακοινώνεται την ώρα που επρόκειτο να εκδοθεί απόφαση. Ενώ είχε διακόψει το δικαστήριο για διάσκεψη. Και ήρθανε στις 19 Ιουνίου να εκδώσουν απόφαση. Ο συνήγορος του Κορκονέα έστειλε ένα χαρτί ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Το δικαστήριο εδέχτηκε αυτό το κόλλημα του συνηγόρου του Κορκονέα. Εμείς ζητήσαμε έντονα να γίνει το δικαστήριο πριν τα τέλη Ιουνίου. Το δικαστήριο, λέγοντας ότι δεν μπορεί να βρει άλλη ημερομηνία συνεδριάσεων, διέκοψε για την έκδοση της αποφάσεως από τις 19 Ιουνίου για τις 29 Ιουλίου. Μάλιστα. Και εντωμεταξύ τέθηκε σε εφαρμογή το νέο καθεστώς, οι αλλαγές του ποινικού κώδικα. Δεν είναι μόνο αυτό. Ετέθηκε σε εφαρμογή το νέο καθεστώς. Δεύτερον, στις 30 Ιουνίου συνταξιοδοτήθηκε ο αρχαιότερος εφέτης. Αναπληρώθηκε από τον αναπληρωματικό που είχε εκλεγεί εξ αρχής. Δηλαδή, το δικαστήριο αποδέχτηκε αυτήν την σκανδαλώδη πολυήμερη διακοπή παρά το γεγονός ότι ήξερε ότι ο αρχαιότερος εφέτης, ο εκλεξιών της Προέδρου, επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Κύριε Γρηγόρο, κύριε Κωνσταντόπουλε, με συγχωρείτε. Επόμενο στοιχείο. Το νέο πλαίσιο προβλέπει για τις περιπτώσεις αυτών που καταδικάζονται
για ανθρωποκτονία με πρόθεση με άμεσο δόλο και τους αναγνωρίζεται ελαφρυντικό, ανώτατο όριο ποινής τα 15 χρόνια. Τα 15 χρόνια. Το δικαστήριο του επιβάλλει 13 χρόνια του Πορχονέα. Αυτόν που εκήρυξε ένοχο ανθρωποκτονίας από πρόθεση με άμεσο δόλο, του δίνει ελαφρυντικό και του βάζει ποινή κατώτερη του ανωτάτου ορίου για να βγει άμεσα. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι βγαίνει από τις φυλακές, με δεδομένο ότι έχει περάσει και όλο αυτό το διάστημα εντός φυλακών. Εντός του Αυγούστου νομίζω ότι βγαίνει. Μπορεί να υποβάλει άμεσα αίτημα. Μπορεί να υποβάλει άμεσα αίτημα από φυλάκιση. Βεβαίως μπορεί να υποβάλει αίτημα. Μα είναι φανερό τι λέει η απόφαση. Η απόφαση λέει, ναι, η ανθρωποκτονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου είναι δολοφονία. Αλλά δεν τη διέπραξαν οι δυο ως συνεργοί. Mm-hmm. Τη διέπραξε μόνο ο Γοργονέας. Και παρόλα αυτά, ο άλλος να πάει σπίτι του, γιατί δεν κατάλαβε και τι. Και τι δεν υπάρχουν, λέει, αμφιβολίες ως προς την ύπαρξη του διπλού δόλου. Αν είχε ο ίδιος δόλο και αν ήξερε τι πρόκειται να κάνει ο Γοργονέας. Κύριε Κωνσταντόπουλε, ποια είναι τα επόμενα βήματά σας και τι λέει η οικογένεια που καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να είναι και θλιμμένη, ενδεχομένως και εκνευρισμένη. Επιτρέψτε να πω, αισθάνεται, τι να σας πω, αγανάκτηση και δεν ξέρω από ένα σημείο και πέρα αν αξίζει και τον κόπο να εκφράσει αυτή την αγανάκτησή της, γιατί είναι μια οικογένεια αποδεκατισμένη. Δολοφονήθηκε ο Αλέξανδρος, πέθανε ο πατέρας του Αλέξανδρου, πέθανε η γιαγιά του Αλέξανδρου. Έμεινε η μάνα, η κυρία Τσαλικιάν και η αρετή Γρηγοροπούλου για να δώσουν τη μάχη στο όνομα της αλήθειας και υπέρ των βασικών αρχών της δημοκρατίας και της κοινωνικής, επιτρέψτε μου να πω, και των κοινωνικών αξιών. Να κυνηγάει τι, τον Κορκονέα, η οικογένεια ήταν στα δικαστήρια και υπέστη όλη αυτή την ταλαιπωρία για τη μνήμη του Αλέξανδρου, την οποία ο Κορκονέας μέχρι και χτες στο δικαστήριο την προσέβαλε με τρόπο χυδαίο. Ζήτησε ελαφρυντικό, αφού καταδικάστηκε για τη δολοφονία, ως δολοφόνος, με ομόφωνη απόφαση του μεικτού ορκωτού οθετίου, ζήτησε ελαφρυντικό την προγενέστερη ανάγνωστη συμπεριφορά του θύματος. Την ανύπαρκτη, δεν υπήρχε τέτοια συμπεριφορά. Ναι. Και δολοφόνος και τιμωρήχος και θέλω να πω. Είναι πολύ σαφές. Είναι πάρα πολύ σαφές, κύριε Κωνσταντόπουλε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω αυτές τις δικαστηριακές πρακτικές οι οποίες παραβιάζουν την αρχή της ισονομίας. Αν ένας πολίτης δολοφονήσει με άμεσο δόλο, με πρόθεση, ένα παιδί 14 χρόνων, δεν θα αντιμετωπίσει τέτοια μεταχείριση την οποία αντιμετώπισε ο Κορκονέας στο μεικτό ορκωτό εφετείο. Το μεικτό ορκωτό εφετείο Λαμίας με την απόφαση του είναι χαριστικό για τον Κορκονέα και τον Σαραλιώτη. Κανένας άλλος πολίτης δεν θα αντιμετώπιζε τέτοια ποινική μεταχείριση. Μάλιστα. Επειδή είναι αστυνομική, μα ένας λόγος παραπάνω. Η ιδιότητά τους είναι επιβαρυντικό στοιχείο. Είναι πολύ καθαρό και πολύ σαφές αυτό που λέτε, κύριε Κωνσταντόπουλε. Γιατί θέλαμε κιόλας να ρωτήσουμε πού αποδίδει ενδεχομένως ο κύριος. Γιατί το συζητούσαμε στην αρχή. Κοιτάξτε, είναι φανερό. Πίσω από την πλάτη της δημοκρατικής νομιμότητας λειτουργούν σκοπιμότητες. Και η απόφαση αυτή του μεικτού ορκωτού εφετείου είναι απόφαση πολλαπλής σκοπιμότητας που παραβιάζει πολλές αρχές της δημοκρατικής νομιμότητας. Κύριε Κωνσταντόπουλε, τα είπατε όλα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθήσουμε.